Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ήσουν υπέροχος. Υπέροχος για άλλη μια φορά. Πιο ρομαντικός, ζεστός, πιο λιτός, πιο καθαρός, μπορεί και πιο ουσιαστικός. Ο Χάρης το ΣΥ, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν τα κατάφερε. Έκανε λάθη. Φυσικά οι κριτές του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Ο γούστα είναι του καθενός. Το πώς θα ακούσουν και το πώς θα δουν το κάθε τραγούδι. 11 live στο X Factor σημαίνει 11 Παρασκευές να σε βλέπει σχεδόν όλος ο κόσμος. Όλοι σε αναγνωρίζουν στον δρόμο. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα καθόλου. Και είχα μια εμπειρία χθες. Ήμουνα με ένα φίλο μου κάτω στο Σύνταγμα και σταμάτησε ένα κόκκινο διόρροφο τουριστικό λεωφορείο και μου λέει: έλα μέσα, έλα μέσα. Μου λέει: τι θα γίνει, θα το πάρουμε? Και του λέω: εγώ ελπίζω. Και μας πρόσφερε να μας πάρει γύρω από όλη την Αθήνα, Ακρόπολη, Παρθενώνα εκεί. Μπήκαμε πάνω εμείς, μελετούσα τα κομμάτια και μετά μας κατέβασε στο ίδιο σημείο. Αυτή την εβδομάδα θα πούμε το Losing My Religion από R.E.M. Επειδή νομίζω κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη δεκαετία των 90 χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το άγχος μου είναι να καταφέρω να βγάλω αυτό το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που χρειάζεται το τραγούδι. Νίκο! Λοιπόν, δεν ήταν από τις καλύτερες σου μέρες σήμερα. Γιατί? Εσύ θα μας πεις. Καταρχήν αυτός που βγήκε στην αρχή έτσι λίγο πίσω, τι ήτανε? Εγώ νόμιζα ότι κάτι κρύβεις πίσω από αυτό, αλλά τελικά δεν έκρυβες τίποτα. Κουλό. Εντελώς κουλό. Ένας τραγουδιστής με τα χέρια πίσω. Δεν ξέρω, δεν... ίσως επειδή το αγαπάω και πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, δεν... δεν μου λειτουργήσε. Δεν μου λειτουργήσει. Ξέρω ότι μπορείς πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Νικόλα, γιατί το λες αυτό όμως? Η στάση του σώματος δείχνει πράγματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρύψει κάτι. Έχει τα δύο χέρια από πίσω και αρχίζει να τραγουδάει έτσι. Ναι. Εγώ κάτι λέει αυτό. Έχω δει εκατοντάδες rock groups ούτε με αυτή τη συγκεκριμένη στάση σε live. Γιώργο, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει, σε καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή το δίκιο σου σε πνίγει, αλλά. Να μας πει ο Νίκος. Ναι, να δω το Michael Stipe να το κάνει αυτό. Ακριβώς. Θα υπάρχει ένας λόγος. Θα στο φέρω. Ο Χάρης με αυτό το ντύσιμο και με αυτό. Αυτό ήταν σαν συνταξιούχος που πάει βόλτα προς το καφενείο. Α. Λοιπόν.
Πώς το σκέφτηκες αυτό όμως. Αυτή η εικόνα, αυτή η εικόνα μου ήρθε. Πώς το σκέφτηκες, πώς αυτή η εικόνα μου ήρθε. Ο Χάρης είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. Απλώς σήμερα δεν το απογείωσε το κομμάτι. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε και λίγο να το έχουν πειράξει το κομμάτι. Θα μπορούσαν πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη βδομάδα χαλαρώσανε. Η ομάδα χαλάρωσε. Γιώργο Θεοφάνους. Μάλλον βλέπαμε και ακούγαμε κάποιον άλλον τραγουδιστή. Δεν ξέρω τι γίνεται από την αποκή πλευρά του πάνελ. Έχω δει σήμερα σένα αυτοπεποίθηση, σιγουριά, ερμηνεία. Αυτό που είδα από σένα, γιατί σε παρακολούθησα και στις πρόβες το απόγευμα, με το χέρι στην καρδιά. Η γνώμη μου είναι αυτή, που χάρη μου, αν θέλεις τη δέχεσαι, αν θέλεις τη δέχεσαι. Ήταν η καλύτερη σου ερμηνεία σε όλο το εξάφτο μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό που είδα στα μάτια σου, αυτό που είδα πίσω από το μικρόφωνο. Τα μάτια του, πού τα είδες. Πού τα είδες, ήταν αυτό που είδα, αυτό που είδα στα μάτια σου. Ό,τι αυτό... θέλετε λέτε πια. Έλεος. Νίκο μου, κάποιος άλλος λέει ότι θέλει. Κάποιος άλλος λέει ότι θέλει, γνωστό. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ήσουν εξαιρετικός. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Κατέρινα. Λοιπόν, εγώ για να είμαι ειλικρινής, το μόνο κουλό που είδα σήμερα είναι αυτά τα φτερά. Δεν μπορώ να τα συνδυάσω με το Religion, πρέπει να έχουν κάποια σχέση. Είναι από το βίντεο κλιπ. Δεν έχει το βίντεο κλιπ. Όλος ο κόσμος του είναι βίντεο κλιπ, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα φτερά. Ήταν κουλή αναφορά στο βίντεο κλιπ. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και όσο κι αν ακουστεί λίγο ίσως υπερφύαλο αυτό που θα σου πω, είχε κάποια σημεία στα οποία μου φάνηκε ότι τα τραγούδησες και τα ερμήνευσες και πιο μελωδικά από ότι στην πραγματικότητα είναι το τραγούδι, το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ, δηλαδή μου φάνηκε πιο μαλακό. Μ' άρεσε ο τρόπος αυτός. Σαν βούτυρο ακούγεται αυτό. Ναι, σαν βούτυρο είναι ωραίο πράγμα το βούτυρο. Να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε για τον Μάικλ Στάιπ, μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές του πλανήτη. Μην πετάγεσαι, ρε παιδάκι. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι. Την ενημερώνω για να ξέρει τι λέει. Ναι. Συνήθως ξέρω. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Λες σαν τραγουδιστή, το λες εσύ αυτό λίγο. Βέβαια. Σαν ερμηνευτή, σαν φωνή. Ναι, και φωνή και μέταλλο και χρώμα και. Performance. Μην πετάγεσαι, βρε αγόρι μου γλυκό, άσε να τελειώσουμε. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μέσα στους τρεις καλύτερους τραγουδιστές του πλανήτη. Του πλανήτη, δεν εγώ θέλω να πω κάτι. Εμείς μιλάμε για τους πέντε καλύτερους τραγουδιστές του πλανήτη. Γιατί είναι αυτό 3. Που κάνετε τώρα στα παιδιά, είναι λογικό τώρα αυτό το πράγμα που κάνουμε στο Χάρη ή στον οποιοδήποτε Χάρη. Δεν ξέρω. Ο Χάρη είναι εξαιρετικό τραγουδιστή. Και τι του λες τώρα, εμένα θα είναι καλύτερη. Εμένα θα ακούσω. Άστα, θα σα πω την εγώ δεν σου δίνω σωστή κατεύθυνση. Μην ακούσει τι κουλέ. Θα στα πω στο επόμενο που θα γιατί έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Το ήχος και τα λοιπά, το οποίο μου αρέσει πολύ. Μουσουκόβιες, να ακούς. Μέχρι και εγώ παρέθηκα. Τελείωσες. Τελείωσες, Κατέρινα. Μην μιλάς, έτσι δεν χρειάζεται. Όχι, αλλά μέχρι και εγώ βαρέθηκα να πω παραπάνω. Θα στα πω στο επόμενο, γιατί είναι γενικής φύσης. Χάρη μου, εγώ συμφωνώ 100% με τον Γιώργο. Ήταν από τις καλύτερες σου ερμηνείες. Ήσουν πάρα πολύ ζεστός, είχες πολύ χρώμα. Η στάση σου απέναντι στο τραγούδι ήταν με σεβασμό και πολύ καλά. Διαφωνώ με τον Νίκο χίλιες φορές αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κομμάτι που είχες μια ροκ στάση απέναντί του. Τρέμα τα χέρια σου, το έλεγες. Ήσουν να τελείωσουμε το κομμάτι. Η έκφρασή σου ήταν πολύ σωστή. Χαίρομαι, συγχαρητήρια. Αυτή ήταν για μένα η παρουσία σήμερα. Να πας την πόλη μας στη τετράδα, στη τριάδα. Άξιες από αυτό που είδα σήμερα και άκουσα. Διαφωνώ 100%. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, ο Χάρης δεν κάνει την πίστη στον εαυτό του. Θέλει πολύ να φτάσει μέχρι τον τελικό. Αν το θέλετε κι εσείς, ψηφίστε τον θετικά στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Και μετά, όσο θέλετε, επικοινωνήστε μαζί του με γραπτό μήνυμα. Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε σε λίγο.